την αυριανή του ΣΑΣ. Να ενημερωθούμε καταρχήν για τα θέματα της σημερινής διάταξης του ΣΑΣ, να σας ενημερώσουμε και να συζητήσουμε πάνω στα ζητούμενα των θαλασσίων συγκοινωνιών των νησιών μας και να έχουμε τις απόψεις σας για το τι γίνεται. Και θεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτή την σύσκεψη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχω τις απόψεις σας για να προγραμματίσουμε καλύτερα τις συγκοινωνίες στο μέλλον. Και γίνεται αυτό διότι παρατηρήθηκε το τελευταίο και διάστημα μία ακαταστασία στις συγκοινωνίες όσον αφορά τις γραμμές, τη γραμμή πόρο Κυλλήνη, η οποία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο πειρατικό κοινό. Είχε επιπτώσεις στην πειρατική κίνηση του νησιού κατά τη διάρκεια των εορτών και ήταν επιβεβλημένο να γίνουν κάποιες κινήσεις όπως αυτή που καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην κυρία Εισαγγελέα για τις γραμμές και για τις καθυστερήσεις των πλοίων και για τη μη τακτοποίηση των δρομολογίων. Και διαμαρτυρηθήκαμε στο Υπουργείο, έκανα εγώ μια επίσκεψη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κ. Μπούσιο, τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στις συγκοινωνίες του νομού μας και θεώρησα σκόπιμο να σας ενημερώνω για το τι γίνεται στις συγκοινωνίες, να έχουμε μια κυκλική αντίληψη και αντιμετώπιση για τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, να έχουν τις απόψεις σας, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις συγκοινωνίες. Πάγια θέση δική μας στις περιφέρειες συγκοινωνίων με αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι όλα αυτά τα θέματα... Αυτό το σακί. Δεν ακούγεται, να γράφουμε. Να γράφετε. Αλλά πρέπει να κλείσουμε αυτό. Κλείστε το άλλο, ακούγεται. Πάγια θέση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων είναι ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια πλέον του κάθε Δήμου, αφού οι Δήμοι είναι ανανησί, για να μπορούν να έχουμε και να παίρνονται εκεί αποφάσεις για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των συγκοινωνιών της περιοχής μας. Θεωρώ ότι ό,τι καταργήθηκε η γραμμή, ό,τι κατέργησε τις γραμμές, μάλλον όχι τις γραμμές, αλλά αποσύρθη η εταιρεία Στρίτζης Φέρης, ήταν ένα πλήγμα για το νομό μας, διότι είχαμε και αξιόπλοα πλοία και μεγάλα και βασικά θεωρώ ότι είχαμε σωστή τουλάχιστον σύνδεση με την απέναντι ακτή όσον αφορά τις ώρες, την ταχύτητα, τα δρομολόγια και τα πλοία. Και αξιοπλόγα και καλά πλοία. Αυτά έχω να σας πω σαν προκαταρκτικό. Θα σας διαβάσω τώρα τα θέματα που έχει. Καταρχήν έχει και θέματα της Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Μεγανησίου. Θεωρώ ότι να κουβεντιάσουμε μόνο τα της Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν σχέση με εμάς. Σωτηρή, θα ήθελα πριν αρχίσεις να κάνεις μια εισήγηση, μια διευκρίνηση. Για μας έχει, και όταν λέω για μας, για την παράταξη που εκπροσωπώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε αν αυτή η σύσκεψη γίνεται, όπως είπες, απλά για να ενημερωθούμε, να ανταλλάξουμε απλά απόψεις ή έχει κατά κάποιο τρόπο ένα δεσμευτικό χαρακτήρα για την Περιφερειακή Αρχή. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να ξέρουμε από την αρχή αν αυτά τα οποία θα συζητηθούν σήμερα εδώ και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, έστω και με την αρχή της, πώς να το πω, της αντιπροσωπευτικότητας που υπάρχει εδώ πέρα, συζητηθούν, θα αποτελέσει αντικείμενο δέσμευση από την πλευρά της Περιφέρειας. Γιατί άλλως δεν είχε έννοια τώρα να... τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, έτσι, να καθόμαστε σε αυτή τη σύσκεψη για να ανταλλάσσουμε απλά απόψεις και ενδεχομένως να εκτενωνόμαστε. Αυτό ήθελα να πω και αν θέλεις, συμπληρώσω κάτι σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή το να μας βρούμαστε εδώ πέρα δεν είμαστε ούτε μικρά παιδιά, ούτε αναξιόπιστοι, ούτε δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεσμεύεται ο Περιφερειάρχης ό,τι αποφασιστεί από εδώ πέρα να το μεταφέρει. Ένα δεδομένο. Δεύτερο, επειδή στο ΣΑΣ συμμετέχει και εκπρόσωπος προσωπικής αυτοδιοίκησης.
Και από ό,τι ξέρω, είναι ο Δήμαρχος των Χανίων. Στο προηγούμενο κρίσιμο 25 Οκτωβρίου, όχι μόνο ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο κ. Μαχαιρίδης και ο αναπληρωτής του, που είναι ο κ. Σπύρου, δεν συμμετείχε, αλλά και ο εκπρόσωπος της Πρωτομάχης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε οι αντιδήμαρχοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς απόφαση, αλλά θα πρέπει ο εκπρόσωπος να εξασφαλιστεί από μεριάς δικιάς σας, μια και μιλάμε για ένα Δήμο, ένα νησί, και αντίστοιχα δεν ξέρω από την Ιθάκη αν είναι κανένας, για να υπάρχουν δύο φωνές σε αυτά που θα αποφασίσουμε, για να έχει νόημα αυτά που είπε ο Μίτσος και να μην τα επαναλάβουμε. Είδε μη, να το πούμε ευθέως στον κόσμο, ότι ήρθαμε εδώ πέρα για να περάσουμε την ώρα μας. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, δεσμεύεται ο Περιφερειάρχης μέσω του Αντιπεριφερειάρχη, εγώ προτείνω ο Μίτσο και ο Αντιπεριφερειάρχης στην Αθήνα αύριο, όχι για να ελέγξει τον Περιφερειάρχη, αλλά μπορεί να χρειαστεί να πει κάτι που δεν το γνωρίζει. Να σας διακόψω. Μου διακόψετε την εισήγηση. Ναι, αλλά είναι διαδικαστικό για να ξέρουμε τι συζητάμε. Να ξέρετε τις απόψεις. Ναι, αλλά... Δύο λεφτά, με συγχωρείτε. Ναι, για να το κλείνω. Η Περιφερειάρχη αύριο θα είναι στο ΣΑΣ. Ναι. Γιατί κάνω αυτή τη σύσκεψη όχι για, να... για τα μάτια του κόσμου, αλλά για να υπάρχει μια κοινωνική αντιμετώπιση από εδώ και πέρα των θεμάτων που έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες και να υπάρχει κάποια δέσμευση. Συμφωνώ. Άρα μπορεί να πεις ότι... Αυτή είναι η άποψή μας. Ναι, άρα μπορεί να πεις ότι ισχύει. Και επειδή είμαστε εδώ πέρα και είναι και εκπρόσωποι των Δήμων και μπορεί να μην αγκαλίζει. Δεν μπορώ. Ναι, αλλά συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη και η Κεφαλονιά είναι μία. Και ο Περιφερειάρχης ενήμερε για αυτή τη σύσκεψη και είπε ότι να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη και να υπάρχει μια κοινή γραμμή και αντιμετώπιση. Όπως θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει και στην Κέρκυρα για τα δρομολόγια. Δηλαδή αυτή την πρόταση την οποία λέμε. Και να υπάρχουν και συγκεκριμένοι και για τη Ζάκυνθο, δεν ξέρω τι έχει Ζάκυνθος, και για την Κέρκυρα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα της Κέρκυρας να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει. Αυτά είναι θέματα τα οποία. Μια φορά για την Κεφαλονιά, εγώ σας κάλεσα αντιπροσωπευτικά όλους τους φορείς, κάλεσα τους περιφερειακούς συμβούλους, κάλεσα το Δήμο και θεωρώ ότι είναι δέσμευση να κουβεντιάζουμε όλοι οι φορείς και να παίρνουμε ορισμένες αποφάσεις και να τις μεταφέρουμε στο ΣΑΣ. Τώρα, η απόφαση του ΣΑΣ δεν μπορώ να σας πω ότι δεσμεύεται. Η μεταφορά των απόψεων του τραπεζιού, σαφώς, για μένα είναι το θαλεδέσμευση και για τον Περιφερειακό. Στον πύριο να ρωτήσω κάτι. Δύο λεπτά. Όχι, να μην ρωτήσω τίποτα. Ό,τι αφορά το ΣΑΣ. Όχι. Να μην ρωτήσω τίποτα. Να τελειώσω, να πω τα θέματα. Όχι, Σπύρο. Όχι, Σπύρο. Για απλή ερώτηση. Όχι, ούτε απλή ερώτηση ούτε τίποτα. Θα τελειώσω την εισήγηση. Δεν έχει σχέση με αυτό που κάνει. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει σχέση. Μετά. Ποια είναι τα θέματα του ΣΑΣ, αυτό δεν είναι. Μα θα σας τα διαβάσω. Τα διαβάσω. Λοιπόν, τα θέματα του ΣΑΣ που έχουν σχέση με την περιφέρεια. Βέβαια, είναι το ένα το θέμα που έχει σχέση Κέρκυρα Οικουμενίτσα. Κέρκυρα Οικουμενίτσα το 10ο. Το 11ο είναι Κέρκυρα Παξί. Λευκύμη Οικουμενίτσα το 13ο. Λοιπόν, το 36ο θέμα είναι έγκριση ακινησίας του επιβατικού οχηματαγωγού Ζάκυνθος για εργασίες αιτήσιας επιθεώρησης 1/11 30 11. Πιστεύω ότι θα είναι έγκριση το τι είχε κάνει, κύριε Λιμενάρχα. Έγκριση ακινησίας. Αυτό έχει περάσει. Έτσι. Εδώ έχουμε το 37ο. Στο 37ο έχουμε τροποποίηση των δρομολογίων του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίων της κοινοπραξίας Ταξιάρχης στη γραμμή Λεξούρια-Αργοστόλη. Έτσι. Για το χρονικό διάστημα 21/11 του 12 έως 28 Δευτέρου του 13. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Τροποποίηση δρομολογίων επιβατικού οχηματαγωγού Ιόνιον Πέλαγος για το χρονικό διάστημα από 31/10 του 2013, για ένα χρόνο θα είναι, έτσι, ναι, θα το δούμε. Έχει τροποποίηση δρομολογίων επιβατικού οχηματογωγού πλοίων και που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Κυλλήνης Πόρου Κεφαλονιάς και Κυλλήνης Ζακύνθου. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δούμε. Πόσο λέει? Τροποποίηση δρομολογίων επιβατικών οχηματογωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Κυλλήνης Πόρου Κεφαλονιάς και Κυλλήνης Ζακύνθου. Και έχει και ένα τελευταίο θέμα, τροποποίηση δρομολογίων επιβατικού οχηματαγωγού Επτάνησου στη γραμμή Πάτρα Σάμι Ιθάκη από 11/9 έως 31/10 του 12. Αυτό θα είναι τακτοποίηση, νομίζω, δρομολογίων που έχουν ήδη γίνει.
Οπότε έχουμε να κουβεντιάσουμε. Τι τα φέρουν, Τι τα φέρουν αυτό να στέλνει. Ξέρετε γιατί είναι να σα ενημερώσω. Να θα μα ενημερώσει, εντάξει. Είναι ένα θέμα λειτουργία του. Έχουν εκδηλωθεί αυτά τα θέματα. Έχουν περάσει από όλου του φορείς. Απλά είναι το τυπικό ότι όλα. Η τελική έκκληση δίνεται από το Συμβούλιο των Προεδρικών Συγκοινωνιών, το οποίο όμως συνεδριάζει κατά πολύ αραιά διαστήματα, οπότε κάποια θέματα που ήδη έχουν εκδηθεί μπαίνουν για την τυπική έκκληση και κάποια έχουν περάσει ήδη. Και υπάρχει και ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης το 8, το οποίο έχει σχέση με την δρομολόγηση ενός καινούριου, έχοντας υπόψη το νόμο 2932 του 1, όπως ισχύει, σας προσκομίζουμε τα ανάλογα δικαιολογικά που προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε το πλοίο επιβατικό οχηματογού Άκουα Μαρία με αριθμό νιολογίου ΤΑΔΕ και κατά τη δρομολογιακή περίοδο από 21/13 έως 20/14 στη γραμμή Μεσολόγγης Αμυθάκη και επιστροφή. Ξεκολουθούμε το πλοίο δύναται να προσεγγίσει τα λιμάνια της παραπάνω γραμμής. Απλώς είναι μια αίτηση εκτός ημερησίας το θέμα 8 που μας ενδιαφέρει. Και υπάρχει και μια αντίστοιχη εισήγηση που μας την έφερε ο κ. Λιάτος εδώ προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραμματέα, μάλλον αντίκρουση για αυτό το θέμα θα είναι, έτσι. Ωραία. Οπότε και αυτό θα κουβεντιάσουμε. Αυτά είναι τα θέματα που έχει για μας το ΣΑΣ. Κύριε Σαμούρη, παίρνει. Αυτό, τα θέματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα.